Πάμε τώρα μέχρι την Αθήνα μια βόλτα. Άμα. Να συναντήσουμε εκεί έναν άνθρωπο που τον συμπαθούμε πάρα πολύ όλοι. Ναι. Και που είναι σήμα κατά τεθέν της τηλεόρασης. Ναι. Γενικά, χωρίς να βάζεις μπροστά κανάλια κτλ. Ναι. Ίσως και σήμα κατά τεθέν της δημοσιογραφίας. Και του αστυνομικού ρεπορτάζ. Κυρίως του αστυνομικού ρεπορτάζ. Νομίζω ότι είναι δάσκαλος για όλους τους υπόλοιπους του αστυνομικού ρεπορτάζ. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Καλησπέρα σας, κύριε Σόμπολε, Πάνο Σόμπολος. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Καλησπέρα στους συναδέλφους εκεί, τους τεχνικούς. Στους τηλεθεατές που είναι πάρα πολλοί στο κανάλι σας, στην τηλεόρασή σας. Και χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Χρόνια και πολλά. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Δεν χρειάζεται. Ένας απλός δημοσιογράφος είμαι που για 45 χρόνια προσπαθούσα να ενημερώσω όσο γίνεται πιο σωστά και αντικειμενικά και καθαρά τον κόσμο που με παρακολουθούσε, που με διάβαζε. Εντάξει, ταπεινός, είστε ταπεινός, αλλά η αλήθεια είναι ότι είστε δικαιωματικά ο μέτρη του αστυνομικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, η φωνή πάμε. Σας έτσι κι αλλιώς είναι πραγματικά, είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη φωνή, ναι, ναι, βέβαια. Τουλάχιστον για μας αυτής της γενιάς, έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, μέχρι πάμε, εδώ. Ναι, πάμε και στο τελευταίο σας βιβλίο, κύριε Σόμπολε. Βεντέτες, Κρήτη, Μάνη. Για πείτε μας. Είναι το 7ο κατά σειράν βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα από τις εκδόσεις Πατάκη σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Ο τίτλος του είναι «Βεντέτες» και ο υπότιτλος «Εγκλήματα βεντέτα στην Ελλάδα». Uh-huh. Βεντέτες δεν έχουμε μόνο στην Κρήτη, στη Μάνη, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε και σε άλλες χώρες και των Βαλκανίων, Αλβανία, Βουλγαρία, πρώην Ιουγκοσλαβία, οι περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας, μετά κάτω Ιταλία, Ισπανία, Κορσική, Γαλλία και Μέση Ανατολή. Δηλαδή δεν είναι δικό μας φαινόμενο ελληνικό η βεντέτα. Μάλλον μεσογειακό φαινόμενο είναι. Και βαλκανικό κάπως. Η βεντέτα είναι ένα πανάρχαιο έθιμα που άρχισε να εφαρμόζεται από τότε που δεν υπήρχαν νόμοι, δεν υπήρχαν δικαστήρια στον κόσμο και ο καθένας έπαιρνε τον νόμο στα χέρια του. Σκότωσε, έπρεπε να τον σκοτώσουν. Σας θυμίζω και ακόμα και πιο μετά το Μωσαϊκό νόμο. Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Που εφάρμοζαν τότε. Αυτό το έθιμο που εγώ το χαρακτηρίζω βάρβαρο και όχι μόνο εγώ, όλοι το χαρακτηρίζουν βάρβαρο, συνεχίστηκε και μετά που εφαρμόστηκαν δικαστήρια, νόμοι, δικαιοσύνη κλπ. Και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα σε πολλές περιοχές. Στην Ελλάδα ευτυχώς έχει εκλείψει και στη Μάνη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Κρήτη όμως ακόμα έχουμε περιστατικά. Το θετικό είναι ότι είναι πολύ αραιά αυτά τα περιστατικά. Δεν είναι αυτή η μαζικότητα που παρουσιαζόταν παλιότερα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι σποραδικά και όχι συχνά περιστατικά. Σποραδικά, αλλά ακόμα υπάρχουν, κύριε Σόμπολε, αντιθέτως με τη Μάνη που μας είπατε ότι έχει εκλείψει τελείως, έτσι, αυτό το φαινόμενο. Έχει εκλείψει, έχουμε πολλά χρόνια να δούμε βεντέτα στη Μάνη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Κρήτη, δυστυχώς,
εξακολουθεί να υπάρχει και εγώ το αποδίδω στους, στην οπλοκατοχή και στην οπλοφορία. Mm. Και λέω πάντα, το όπλο είναι ό,τι χειρότερο για τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να έχουμε όπλα στο σπίτι, όπλο στην τσέπη, όπλο στη ζώνη. Δεν είναι καλό πράγμα το όπλο. Μακριά από όπλα. Αν το έχεις θα το χρησιμοποιήσεις. Κάποια στιγμή, αν υπάρχει δίπλα σου, θα το χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ακριβώς. Διαπληκτίζεσαι για κάποιο λόγο με κάποιον γείτονα, γνωστό, άγνωστο, στην που βρήκε στο δρόμο κάποιον σε μια διαδρομή. Εκεί λοιπόν διαπληκτίζεσαι, τραβάς το πιστόλι πάνω στο θυμό και τον σκοτώνεις. Δεν είναι καλό πράγμα το όπλο. Έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με περιστατικά που αν δεν είχαν το όπλο δεν θα έφταναν στο αμήν που λέμε, στο θάνατο, στο σκοτωμό. Ένα περιστατικό που το έχω αναφέρει και πάλι σε παραλιακή λεωφόρο στο παλαιό Φάλιρο. Ήταν σταματημένα αυτοκίνητα στην παραλιακή για να στρίψουν δεξιά. Ο τελευταίος φεύγει από το τέλος και πάει και χώνεται μπροστά από τον πρώτο. Αυτός που ήταν μπροστά ο οδηγός του λέει, γιατί είσαι έξυπνος εσύ ρε, αρχίσαν τα γνωστά διάφορα. Κατεβαίνουν κάτω, ναι είμαι, τραβάει το πιστόλι και τον σκοτώνει επί τόπου. Αν δεν είχε το όπλο επάνω του, θα έδινε δυο μπουνιές ο ένας, δυο κλωτσές, τρεις ο άλλος και θα τέλειωνε η ιστορία. Άμα κουβαλάς το όπλο είναι ό,τι χειρότερο, εγώ λέω. Αυτός που έχει όπλο, το ένα πόδι το έχει μέσα από την πόρτα της φυλακής και το άλλο απ' έξω, μακριά από όπλα. Βέβαια αυτό για κάποιους φαίνεται ότι είναι, δεν πρέπει να το λέμε. Εγώ όμως τολμώ και το λέω, γιατί έχουν δει συνάδελφοι τόσα πολλά τα μάτια μου που πρέπει να περνάμε κάποια θετικά μηνύματα στον κόσμο, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν. Ξέρετε πόσες και έχετε καλύψει, πάρα πολλές περιπτώσεις, πολλά εγκλήματα εδώ και βεντέτες, αλλά και φυσικά έχετε, ξέρετε και πόσες φορές έχει γίνει προσπάθεια, τουλάχιστον στα λόγια και στα χαρτιά, και για τον αφοπλισμό σε εισαγωγικά, και πρωτόκολλα και μνημόνια, συνεργασίας, μήπως και καταφέρουμε να σταματήσει αυτό το κακό. Δυστυχώς πάντα κάτι γίνεται, πάντα υπάρχει ένα παράθυρο και τελικά πάντα τα όπλα μένουν στην Κρήτη και ίσως και αυξάνονται. Αυτό συνέβαινε και στη Μάνη παλιότερα. Θυμάμαι και στη Μάνη είχαν κάνει πολλές φορές εκστρατεία κατά της βεντέτας. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ξανά. Βρήκα μάλιστα στην έρευνα που έκανα στα αρχεία της τότε χωροφυλακής, βρήκα σε μια από τις υποθέσεις ότι είχε κάνει ο τότε δεσπότης, δεκαετία του 30 αναφέρομαι τώρα, ο τότε Μητροπολίτης της περιοχής είχε κάνει εκστρατεία με δήμο, φορείς και κοινότητες κλπ. Όλοι συμφώνησαν και ήταν να σταματήσει επιτέλους η αιματοχυσία, να σταματήσουν οι θάνατοι από τις βεντέτες. Ένας διαφωνούσε. Ποιος ήταν αυτός? Ο βουλευτής της περιοχής. Γιατί το έκανε αυτό, αντιλαμβάνεστε γιατί το έκανε. Γιατί όλοι ήταν υπέρ της οπλοφορίας τότε, εκείνη, δεκαετία του 1930 μιλάμε τώρα. Λοιπόν, ήταν όλοι υπέρ της οπλοφορίας και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Αν ήταν κατά αυτός ο βουλευτής, δεν θα ξανάβγαινε πάλι.
Και σου λέει, θα χάσω εγώ το βουλευτιλίκι. Τα ψηφαλάκια. Δεν τα ψηφαλάκια, κύριε Σόμπολε, βέβαια. Ακριβώς, δυστυχώς τα ψηφαλάκια. Μας απαντήσατε ξεκάθαρα και για ποιο λόγο δεν περπατά καμία προσπάθεια ουσιαστικά εδώ στην Κρήτη. Στις σελίδες του βιβλίου σας θα βρούμε γνωστές υποθέσεις, γνωστές βεντέτες της Κρήτης. Θα βρούμε υποθέσεις στο βιβλίο που είναι πάνω από 30 κρητικές βεντέτες που διαδραματίστηκαν και άλλες βεντέτες που διαδραματίστηκαν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990, δηλαδή μέχρι το 2000. Mm. Από εκεί και πέρα δεν έβαλα βεντέτες για να μην αναζωπυρώνουμε πάθη, για να μην θυμίζουμε πράγματα. Έβαλα παλιές κυρίως βεντέτες, πολλές από τις οποίες είχα δουλέψει εγώ μαζί με συναδέλφους από την Κρήτη και από άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου διαδραματίζονταν αυτές. Εκείνο που θα παρατηρήσετε στο βιβλίο διαβάζοντάς το, δεν έχω βάλει επώνυμα. Τα επώνυμα των δραστών, των θυμάτων, απέφυγα να τα βάλω, δεν τα έχω βάλει, σεβόμενος τη μνήμη αυτών των ανθρώπων και μετά όχι μόνο σέβεσαι και κάποια άλλα πράγματα, αλλά δεν χρωστάνε και τίποτα τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, επειδή ο πατέρας, ο παππούς, ο προπάπος έκαναν ό,τι έκαναν. Αυτά συνεχίζουν μια διαφορετική, μια κανονική ζωή. Γι' αυτό απέφυγα να βάλω και τα χωριά πλην ορισμένων που έχουν μείνει στην ιστορία τώρα. Κάποια έχουν μείνει στην ιστορία, είναι ιστορικά, που έβαλα κάνα δυο ή τρία χωριά, δύο χωριά μου φαίνεται έχω βάλει, που έχουν μείνει στην ιστορία. Αλλά επώνυμα πουθενά, δεν έχω βάλει επώνυμο και δεν πρέπει να βάζουμε τα επώνυμα. Πόση δουλειά χρειάστηκε και τις περιοχές. Κύριε Σόμπολε, πόση δουλειά χρειάστηκε. Εσείς κάνατε και ένα έτσι μακρύ οδηπορικό. Και στην Κρήτη χρειάστηκε φοβερή έρευνα προφανώς για το βιβλίο αυτό. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, δεν είναι υποθέσεις που τις έζησα εγώ κάνοντας ρεπορτάζ. Περιλαμβάνονται και τέτοιες στο βιβλίο που έκανα εγώ ρεπορτάζ. Αλλά άρχισα από τη δεκαετία του 20, του 1920, ψάχνοντας τα αρχεία της τότε χωροφυλακής και της τότε αστυνομίας πόλεων, ψάχνοντας ήρθα κάτω στην Κρήτη, ήρθα σε επαφή με κόσμο, με ανθρώπους που γνωρίζουν, που έζησαν υποθέσεις. Με βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολήθηκαν με θέματα τέτοια βεντέτας εκδίκησης. Η Βικελαία Βιβλιοθήκη με βοήθησε επίσης πάρα πολύ. Πολλοί συνάδελφοι, ο Μανώλης, ο Κοκολάκης, να μην αναφέρω τώρα ονόματα γιατί θα ξεχάσω κάποιους και δεν αναζητήσατε πολλές πηγές. Τους αναφέρω στο βιβλίο. Τους αναφέρω στο βιβλίο όλους τους συναδέλφους. Εγώ, κύριε Σόμπολε, ξέρω πως θα έρθετε τις επόμενες μέρες ίσως κάποια στιγμή εντός ενευθέτω χρόνο στο Ηράκλειο. Θα παρουσιάσουμε το καινούριο βιβλίο στις 30 του Μαΐου. Οπότε θα είμαστε εκεί, θα τα πούμε, θα μιλήσουμε και με τον κόσμο, τους ανθρώπους που θα μας τιμήσουν να είναι παρόντες, παρούσες παρόντες, και από ό,τι μας διαβεβαίωσαν θα είναι και υπό την αιγίδα
της περιφέρειας Κρήτης η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί και θα έχουμε ομιλητές και συναδέλφους και αστυνομικό και εκπροσώπους άλλους στο πάνελ. Θα είναι μια πολύ καλή εκδήλωση. Οπότε σας δεσμεύουμε στον αέρα. Τότε θα έρθετε να μας πείτε από κοντά ποια είναι η υπόθεση που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και είναι στο βιβλίο σας και ποια σας είναι αυτή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ και ας μην είναι στο βιβλίο σας. Είμαστε εντάξει με αυτό? Βεβαίως, βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε διαζώσεις που λέμε. Έτσι ακριβώς. Διαδικτυακά. Και εγώ θέλω να έχω κάτι ερωτήσει και για τα μυστικά της συγγραφής, κύριε Σόμπολη, αλλά από κοντά διαζώσεις όταν μας ξανάρθει. Όταν θα βρεθούμε θα είναι χαρά μου και τιμή μου να καθίσουμε δίπλα σας, να καθίσω δίπλα σας και να τα συζητήσουμε όλα, όχι μόνο τις βεντέτες και για την εγκληματικότητα και για το ρεπορτάζ το δύσκολο που κάλυψα για 45 ολόκληρα χρόνια και τις μεγάλες υποθέσεις πέραν της βεντέτας που κάλυψα. Ό,τι θέλετε να τα συζητήσουμε. Η χαρά και η τιμή θα είναι όλη δική μας, κύριε Σόμπολη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας και σας περιμένουμε με χαρά. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, να είστε καλά και να ενημερώνετε τον κόσμο, να περνάτε πάντα μέσω των εκπομπών σας θετικά μηνύματα στους ανθρώπους που σας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.